Κύριε Νικολάου, ο λόγος εσάς και το ερώτημα για το ΚΚΕ, το ίδιο, το πολιτικό διακύβευμα για εσάς, ο στόχος του ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ένα σύντομο σχόλιο, γιατί στις φοιτητικές εκλογές μπορεί να θέλουν να λένε όλοι ότι κέρδισαν, αλλά υπάρχουν καταληκτικά αποτελέσματα και για τρίτη χρονιά είναι πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, την οποία στηρίζουν τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιος άλλος να πει ότι κέρδισε, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Οι φοιτητές νομίζω ότι δείχνουν το δρόμο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι πρέπει ο λαός να κάνει αυτό που σκέφτεται. Και για να κάνει ο λαός αυτό που σκέφτεται, νομίζουμε ότι πρέπει να αναλογιστεί. Πότε γίναν πραγματικότητα οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα που διακυβέρνησαν. Mm. Θυμίζω, το 2019 η κυρία Φοντερ Λάιεν και όλη η Κομισιόν και όλα τα κόμματα, έτσι, πλην του ΚΚΕ, λέγανε καλές δουλειές με καλούς μισθούς. Mm-hmm. Λέγανε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Mm. Λέγανε εγγύηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? 95 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόμενοι φτωχοί δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους. Mm. 16 εκατομμύρια άνεργοι και άνεργοι με την αστική στατιστική. Που άμα δουλεύεις δύο μέρες τη μέρα, τον μήνα δεν είσαι άνεργος. Έτσι. Πάνω από μια Ελλάδα άστεγη και η αστεγία να προχωράει με ρυθμούς επιδημίας. Και πολλά άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης κτλ. Πάντως αυτή η Κομισιόν πραγματικότητα αντιμετώπισε και μια πανδημία, έφτιαξε κάποια εργαλεία, δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε μια κρίση με την Ουκρανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και όλα αυτά, κύριε Μαγκυριάδη. Τα μηδανίζουμε όλα. Εσείς είστε στις Βρυξέλλες και είδατε τον τρόπο με τον οποίο. Όλα αυτά. Όλα αντιμετώπισε αυτά λέτε, η Ευρώπη τους συστημικούς αυτούς κινδύνους. Όλα αυτά που λέτε θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Mm. Και τις 10 του Ιουνίου θα είναι εδώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, θα ενισχυθεί με άλλα μέτρα που βάζουν τώρα στη μέση και αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και ορόσημα για το Ταμείο Συνοχής, για την ΚΑΠ. Αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και ορόσημα. Γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα, τα 78 δισεκατομμύρια πολεμική στήριξη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ενώ πληρώνουμε 8 δισεκατομμύρια για ανατοϊκές δαπάνες και άλλα 500.000 την ημέρα για τη φρεγάτα στα 3.500 χιλιόμετρα μακριά, δεν έχουμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία. Δεν μπορούμε να τα εξοπλίσουμε. Μάλιστα. Οι σοβάδες πέφτουν. Mm-hmm. Άρα, εμείς λέμε το εξής. Το βασικό διακύβευμα είναι ο λαός να είναι δυνατός, να μπορεί να παλεύει, γιατί μέσα από τον αγώνα μπορεί να έχει κατακτήσεις, όπως έγινε σε μια σειρά κλάδους και χώρους στην Ελλάδα. Για να γίνει αυτό, πρέπει την επόμενη μέρα να έχει δεχθεί πλήγμα πρώτα και κύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιλαϊκή στρατηγική της, που την καταλαβαίνουν όλοι στο πετσί τους. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ο βασικός τοποτηρητής σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων συμφερόντων. Mm-hmm. Όπως επίσης πρέπει να έχουν δεχθεί πλήγμα και τα κόμματα που προσπαθούν να εξοραίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι εθνικιστικές ακροδεξιές δυνάμεις. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, είτε είναι φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, εθνικιστικές, δίθεν αριστερές κτλ., εφαρμόζουν την ίδια πολιτική. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι λαοί όλων των κρατών μελών βγήκαν στους δρόμους για τα ίδια προβλήματα. Μάλιστα. Και για τους αγρότες, λέτε, αντιληπτό. Και για τους αγρότες, τους εργάτες κτλ. Άρα, εμείς λέμε πώς κοντένει και το 41% και πώς αυξάνεται ο αγώνας. Αυξάνεται με το ψήλωμα του κουκουέ και της διεκδίκησης. Κύριε Νικολάου, εσείς τι λέτε για την ακρίβεια στο ΚΚΕ? Γρήγορα να πω γιατί στέλνει τώρα επιστολές ο Μητσοτάκης, έτσι, επειδή συζητήθηκε. Γιατί τώρα ζορίστηκε, κύριε Μαγκυριάδη. Τώρα ζορίζεται και δεν ζορίζεται προφανώς από τη συνενετική αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων. Ζορίζεται από τους μεγάλους εργατικούς λαϊκούς αγώνες που γίνονται και έχουν αποτελέσματα. Σε μια σειρά κλάδους υπογραφή συλλογικής συμβάσεων εργασίας στις κατασκευές, για παράδειγμα, με αυξήσεις πολύ πάνω από αυτά που έδωσε η κυβέρνηση του 2-3%, μιλάμε για 8-10%. Να φύγω επισκευαστική ζώνη, επιχειρησιακές συμβάσεις που τώρα παλεύουμε να γίνουν κλαδικές. Και όλα αυτά κόντρα στη λογική γενικά που εκφράζουν και οι συνομιλητές στο τραπέζι, που είναι της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Γιατί ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σημαίνει να πέσουν χαμηλά, ακόμη χαμηλότερα. Και έχω εδώ την ανάλυση του ΙΟΒΕ για το μέσο και τον κατώτατο μισθό, άμα θέλετε τη δείχνουμε, για να δείτε πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια και είναι στα τάρταρα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Μανιάτης πριν. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε για να εξυπηρετήσει τα συστήματα υγείας. Για τα συστήματα υγείας έγινε το Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, το οποίο ήταν ακόμη πιο εξόφθαλμο, καθώς μοίραζε 5 δισεκατομμύρια στα 27 κράτη-μέλη. Mm-hmm. Και βέβαια στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ΣΔΙΤ, συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα στα νοσοκομεία. Για να εμπορευματοποιηθεί δηλαδή και να ιδιωτικοποιηθούν τμήματα της λειτουργίας τους. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μαζί με την Πράσινη Ανάπτυξη, είναι δύο από τους βασικούς
υπαίτιους της μεγάλης ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για τους εξής λόγους. Πληθωρισμός, δηλαδή, είναι αυτό το οποίο φέρνει το ταμείο ανάκαμψης. Αυτό εννοείται. Βεβαίως φέρνει πληθωρισμό. Γιατί? Γιατί κράτησαν. Θυμηθείτε ότι στην Ελλάδα και σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μισθοί καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Εδώ στην Ελλάδα με τον νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κατώτατος μισθός, όχι μισθή. Ο κατώτατος. Ναι. Και οι μισθοί, πάνω από το 50% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάζονται χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας και χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν, όταν κρατάς χαμηλά τους μισθούς, ναι, έτσι ώστε να μπορούν να κερδοσκοπήσουν. Εντάξει, αυτό γίνεται και για λόγους ανταγωνιστικότητας. Ναι, αλλά σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χρειάζεται να υπάρχει μια ελαστικότητα. Ναι, αλλά σήμερα συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο είναι παράγωγο του γεγονότος ότι έδωσε πακτολούς χρημάτων από τα χρήματα των Ελλήνων εργαζομένων και των Ευρωπαίων εργαζομένων σε ποιους. Κατά 72% το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Πράσινη Μετάβαση πηγαίνει στους ομίλους των ΑΠΕ, οι οποίοι παράγουν σήμερα με μηδενικό κόστος παραγωγής και πουλάνε με υψηλότατες τιμές και εγγυημένες τιμές στο κράτος και στους διανομείς, και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έξω από τα εξής τρία πράγματα τα οποία το ΚΚΕ. Πείτε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Επαναφορά τώρα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των τριετιών, έτσι αμέσως θα ανέβουν οι μισθοί σήμερα. Δεύτερον, κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα και ρεύμα. Το ΚΚΕ το πρότεινε. Ακόμη και τα κόμματα που ακούω εδώ να υπερασπίζονται τέτοιες θέσεις, όταν το προτείναμε σαν τροπολογία στη Βουλή, δεν το ψήφισαν. Καλά, είναι θέση. Αντίθετα, κύριε Τσίπρα, τον Ιούλιο του 2022 και με τις δικές σας ψήφους, όπως και του Πασόκ και του Βελόπουλου και των υπόλοιπων, εγκρίθηκε η Ευρωενεσιακή Οδηγία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε. Έτσι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Συμβάσει εργασία. Με το λαό. Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Με τον άλλο λαό και τις ανάγκες τους ή με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Πάντως και τα γεγονότα και η εικόνα που περιγράφηκε στο τραπέζι δεν δίνουν και καμία έτσι, εικόνα ότι είναι κρατεά και ισχυρή η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθεί να πει στους τηλεθεατές ο κύριος Σέρμπος. Έτσι δεν θα επαναληφθώ, αλλά. Αυτά τα τρία γεγονότα που συζητάμε, ότι απάνεμα νερά στη σχέση μας με την Τουρκία και την ίδια στιγμή, δεν θα πω για τη χώρα, θα πω ότι αμφισβητεί την κυριαρχία σε νησιά όπως η Λέσβος. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι. Για τη Βόρεια Μακεδονία, την έχουμε για την Αλβανία, έτσι σημειώθηκαν. Εδώ υπάρχει όμως ένα κοινό συστατικό και στα τρία αυτά γεγονότα. Ποιο είναι αυτό? Ότι και οι τρεις αυτές χώρες είναι νατοικοί σύμμαχοι. Και αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, που είναι μια επιθετική συμμαχία, η οποία έχει κάνει εγκλήματα τεράστια και στη δική μας Ήπειρο και στις άλλες Ήπειρους. Είναι ένα μοχλός αποσταθεροποίησης, ένα μοχλός πολέμων υπηρεαστικών, ένα μοχλός γενοκτονιών, όπως γίνεται σήμερα στην και Παλαιστίνη. Και πρώτος του ΚΚΕ είναι η Παλαιστίνη. Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Καταρχάς, πρώτα και αλλάξουμε το ΝΑΤΟ. Πρώτα και κύρια, πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απάνεμα λιμάνια. Δεν είναι. Αποδεικνύεται από την εμπειρία που ζούμε τόσα χρόνια. Το από δεύτερο, την άλλη κριτική είναι ότι αν δεν ήμασταν και ενταγμένοι μέσα εκεί, μπορεί να ήμασταν πολύ χειρότερα. Κοιτάξτε, κύριε Μαγκυρίδη, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της άρχουσας τάξης της Ελλάδας και της Τουρκίας για το ποιος θα είναι πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνδέεται με την απέτηση του ΝΑΤΟ να μην έχει αποχωρήσεις και εταλαντεύσεις στην νοτιοανατολική του πτέρυγα, δηλαδή στην Τουρκία, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, με τον ρόλο πλαίσιο εξελίξεις. Η Ελλάδα λοιπόν προσπαθεί αυτό να προλάβει και βάζει τη χώρα σε πολύ επικίνδυνες και το λαό της σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Άρα δεν μπορεί να είναι άλλη απάντηση σε αυτό, πρώτα απ' όλα από το να σταματήσει η επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια και στην Ουκρανία με αποστολές όπλων και στη Μέση Ανατολή στην Ερυθρά Θάλασσα, βάζοντας σε κίνδυνο τους αξιωματικούς που υπηρετούν εκεί. Και κατά δεύτερον, πάρα πολύ πρέπει να ανέβει η κοινή πάλη των λαών, των εργαζομένων, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στις υπόλοιπες χώρες των κρατών μελών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά τα σχέδια που τους βάζουν στο στόχαστρο. Σαφές, ευχαριστώ. Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο θέμα για την Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια και το οποίο εσείς ως ευρωβουλευτής θα δουλέψετε? Σας δίνω ένα λεπτό στον καθένα να ξέρετε. Το σημαντικότερο θέμα τα επόμενα χρόνια θα είναι αν θα μπορέσει ο ελληνικός λαός, οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, της Υπαίθρου, οι αγρότες, οι νεολαίοι, να σφραγίσουν με τον αγώνα τους τις εξελίξεις προς όφελός τους. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο να είναι ενισχυμένο το ΚΚΕ που έχει αποδείξει ότι και τα άπλητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλει να τα καλύψει, γιατί είναι αντίπαλός της, γιατί είναι μια ένωση του 10, του 5% που κατέχει το 70% του κοινωνικού πλούτου. Το ΚΚΕ με την παρουσία του
έφερε ακριβώς τις εργατικές λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με πάνω από 500 παρεμβάσεις που κάναμε. Μπορούμε να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το αποδείξαμε και όταν τέθηκε το θέμα. Τι θέλουμε? Θέλουμε Ευρωπαϊκή Ένωση που τα λόμπι θα γράφουν και θα σφραγίζουν τα ψηφίσματα? Μάλιστα. Ή όχι? Και εκεί σαφές. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα και οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι μόνοι στους 705, που καταψήφισαν. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ο λόγος σας. Ευχαριστώ, κύριε Νικολάου.